Το Mazda CX-30, με το που μπήκα, μου έκανε εντύπωση ο κενός χώρος, δηλαδή το, όχι minimal, είναι μια άλλη εκδοχή. Αντιπροσωπεύει την φιλοσοφία, νομίζω, της ιαπωνικής κουλτούρας, πιο ανθρωποκεντρικό σαφώς. Έχουν και... παράδοση σε προχωρημένο design, η Mazda εννοώ. Ήπιες γραμμές, καθόλου φορτωμένο. Όχι, έτσι είναι πάντα. Μινιμαλιστικό, less is more, φιλοσοφία της Mazda που την ονομάζει κόντο design. Ναι, soul of motion. Soul of motion. Συνδυάζει κουπέ στοιχεία σε SUV. Κάποτε μας είχαν καλέσει ειδικά για να μας δείξουν πρωτότυπα τα οποία ήταν όλα κόντο. Τα συνέχιναν με τα σπαθιά και είναι και κοφτερά, ας πούμε, είναι και όπλα, αλλά ταυτόχρονα είναι και τρομερό design. Δηλαδή είναι... Απλά τώρα το θυμήθηκα, ως άσχετο. Είπαμε ότι είναι το μεσαίο παιδάκι της οικογένειας. Όχι, δεν το είπαμε, δεν και αυτό είναι σημαντικό. Το CX-3 ήταν το μικρό και πολύ επιτυχημένο, το CX-5 πιο μεγάλο και κανονικά θα έπρεπε να λέγεται CX-4, αλλά CX-4 υπάρχει στην Κίνα, αποκλειστικά για την κινέζικη αγορά, από εδώ και κάποια χρόνια. Οπότε το βγάλανε CX-30, το βάφτισαν. Και επειδή έχω έναν αδερφό, δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει το μεσαίο παιδί μιας οικογένειας. Οι ψυχολόγοι λένε ότι... Γιατί γνωρίζουμε και από ψυχολόγια, δεν είμαστε τίποτα. Εσένα. Το μεσαίο παιδί δυσκολεύεται να βρει την ταυτότητά του, που δεν είναι το πρωτότοκο που αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο. Είτε το στερνοπούλι που είναι αγαπημένο, ναζιάρικο κλπ. Τα κάνουν όλα, δηλαδή εκμεταλλεύονται όλες τις καταστάσεις. Κάπως έτσι είναι και το CX-30. Συνδυάζει πολλά πράγματα από διαφορετικές κατηγορίες. Βασίζεται στην πλατφόρμα του Mazda 3. Είναι πιο ψηλό φυσικά, εφόσον είναι crossover compact SUV, αλλά είναι πιο μικρό σε μήκος. Πιο μαζεμένο. Είναι πιο manageable, δηλαδή στην μετακίνηση, να παρκάρει σε συνθήκες πόλης και τέτοια. Διατηρώντας είναι... όμως την άνεση. Η εκμετάλλευση των χώρων είναι ιδανική. Πες μου για το ΜΑ. Η ανθρωποκεντρική αντίληψη στη σχεδίαση των οχημάτων και το εφαρμόζει η Mazda. Κομμάτι του εαυτού της. Φαντάζομαι μία συλλαβή, η ιαπωνική γλώσσα μπορεί να περικλεί ένα τόσο πλούσιο νόημα, ας πούμε. Πάντα συνδυάζει δύο στοιχεία. Το ένα ήταν προχωρημένο design και τεχνολογική πρωτοπορία. Ας πούμε, αυτά τα Motor Sky Active είναι κάτι ανάμεσα σε diesel και βενζινοκινητήρα. Το οποίο είναι τρελό αν το σκεφτείς, γιατί πολύ απλοϊκά να το πούμε, ξέρεις ότι τι σημαίνει αυτανάφλεξη στους diesel. Ναι, ότι είναι τόσο μεγάλη η πίεση που το μείγμα αναφλέγεται. Στο βενζινοκινητήρα αντίστοιχα υπάρχει το μπουζί, οπότε δίνει ο σπινθυριστής, ο οποίος δίνει το σπινθυρας, ενώ συμπιέζεται το μείγμα. Είναι λίγο πιο τεμπέλικος ο βενζινοκινητήρας. Η Mazda έχει ένα ψεκασμό δύο σταδίων, ενώ συμπιέζεται το μείγμα και αυτό αναφλέγεται, κοτσάρει εκεί και το σπινθυριστή το μπουζί και δουλεύουν μαζί. Και γίνεται χαμός. Για καλό όμως, γιατί αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη χαμηλή κατανάλωση, στην οικονομία και στην ομαλή λειτουργία του κινητήρα. Δηλαδή τα καλά του diesel και μόνο τα καλά του βενζινοκινητήρα. Οπότε είναι win-win. Θα μπορούσε με προφορά να ακούστηκε σαν Ιαπωνέζικο. Win-win! Spark plug controlled compression ignition. Στην αρχή σε ακολουθούσα, μετά σε έχασα ναι, λίγο. Ναι, ξανά. Το spark plug είναι ο σπινθυριστής, το μπουζί. Ωραία. Το controlled είναι το ελεγχόμενο, ωραία, ας πούμε. Compression είναι η συμπίεση, ignition η ανάφλεξη. Απλό. Απλούστατο. Μινιμαλιστικό κι αυτό. Όσο μίνιμαλ είναι μέσα και έξω, έτσι με χυτές ρευστές γραμμές. Άντε πες το όλο αυτό. Άντε πες το κινητή. Είναι και σχεδόν υβριδικό. Με μια ήπια μορφή, γιατί έχει 24V μπαταρία. Συμβάλλει στην οικονομική και την ομαλή λειτουργία του μοτέρ. Έχουμε και τρομερή ποικιλία συνδυασμών. Ναι, είναι πάρα πολλά. Οι βασικές εκδοχές του μοτέρ είναι τρεις. Δηλαδή είναι ο δίλητρος βενζινοκινητήρας με 122 και 180 άλογα, ο ντίζελ 1,8 με 116. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό, οι συνδυασμοί είναι άπειροι. Βλέπεις το τιμοκατάλογο και πάρεις πλάκα. Ναι, δεν ξέρω, ναι, πραγματικά. Είναι δικίνητες εκδόσεις, είναι τετρακίνητες, με χειροκίνητο ή αυτόματο κυβότιο. Οπότε. Άμα είσαι αναποφάσιστος και δεν ξέρεις τι θέλεις. Μένεις στο μα. Άμα τα πούμε όλα αντίο, θα γίνει μονοθεματική εκπομπή. Επιγραμματικά να πούμε ότι μια βεντάλια από ηλεκτρονικά βοηθήματα προειδοποιούν και προφυλάσσουν οδηγό και επιβάτες από διασταυρούμενο όχημα, βοηθούν στην πυκνή κυκλοφορία και επίσης ελέγχουν την κατάσταση του οδηγού. Κουρασμένος, ναι, το οποίο
Πολλές φορές έλα μου, εντάξει τώρα, ψιλονιστάγω, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αλλά το έχω, δεν έχω χρόνο, όταν οδηγώ ξυπνάω ή... Και επειδή δεν κάνει να ξυπνήσει τυλιγμένο σε καμιά μπαριέρα ή σε καμιά κολόνα, χτυπά ξύλο. Και να πάρεις και κάποιον άλλον από απέναντι. Το άλλο σημαντικό είναι ως προς τον έλεγχο της πρόσφυσης, γιατί... Πάγος. Α, πάγος. Σας ενημερώνει για πάγο. Μάλιστα. Τα διάφορα συστήματα vectoring, είτε στις τετρακίνητες είτε και στις δικίνητες εκδόσεις, αυτομάτως βρίσκει την ιδανική ισορροπία κατανομής στη δύναμη, είτε έχεις δικίνητο είτε τετρακίνητο. Να πούμε έτσι και μία τιμή, ναι. Από πού ξεκινάει το Mazda CX-30? Ξεκινάει από τις 25.112 ευρώ.